Πάμε λίγο να δούμε κάποια στοιχεία που αφορούν τις νοσηλίες κορονοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης. Παγνή και Χανιά, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Χανιά, καταγράφουν τους μεγαλύτερους αριθμούς, τα μεγαλύτερα ποσοστά στο μέτωπο των νοσηλιών. Αυτή τη στιγμή 41 ασθενείς στα νοσοκομεία, χθεσινά στοιχεία βέβαια, 38 σε κλινική COVID και 3 διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Θέλω λίγο να πιάσουμε και το θέμα της γρίπης, καθώς τα υψηλά ποσοστά γρίπης τα οποία καταγράφονται μπορούν να συγκριθούν με την περίοδο του 2009, τότε με τον ΙΤΑ1, ΝΙ1, με βάση τα στοιχεία βέβαια τότε, εργαστηριακά κρούσματα επιβεβαιωμένα, επισκέψεις σε γιατρούς, νοσηλίες και θανάτους. Τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται τώρα συγκρίνονται με μία περίοδο πριν από περίπου 12 χρόνια. Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Κική Σονίδου, την πρόεδρο του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου Βασιλείου και διευθύντρια βέβαια πρωτοβάθμιας περίθαλψης Λονδίνου. Την καλησπέρα μας, κυρία Σονίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλό μίνα. Χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε από κορονοϊό. Θα ξεκινήσουμε λίγο με δεδομένα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Υπάρχει και μία σύγκριση μιας περίοδου πριν από 13 χρόνια με την περίοδο που διανύουμε τώρα και αφορούν τα κρούσματα γρίπης. Μήπως αυτή η διετία, τα 2,5 χρόνια της πανδημίας, βοήθησαν σε αυτό το νέο δυναμικό κύμα το οποίο έχει κάνει την εμφάνισή τους με τα κρούσματα γρίπης, και αν ναι, για ποιους λόγους? Πάρα πολύ σωστός ο πρόλογός σας. Θα τον έκανα εδώ, τον κάνατε εσείς για μένα. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε τρομερά θέματα στην κλινική μας πράξη με τη γρίπη. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ξεκινήσαμε εμείς να εμβολιάζουμε κατά του ιού της γρίπης από αρχές Σεπτέμβρη. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Είμαι στο ιατρείο. Ήδη έχω δει 30 ασθενείς και έχω άλλους 20. Τα περισσότερα είναι παιδιά και έχουν πολύ άσχημα περιστατικά γρίπης. Και αυτό συμβαίνει από το Σεπτέμβρη. Πολύ σωστά είπατε ότι τα 2 χρόνια που ήμασταν πιο απομονωμένοι, τα παιδιά δεν πηγαίναν τόσο στο σχολείο, γινόντουσαν όλα εξ αποστάσεως στο διαδίκτυο, φοράγαμε μάσκες. Είχαμε απομονωθεί και δεν είχαμε τόσο μεγάλη επαφή με τους ιούς και δεν είχαμε και τόσα κλινικά συμπτώματα. Θέλετε αυτή η απομόνωση. Θέλετε ότι το ανοσοποιητικό μας κατακαιρματίστηκε. Θέλω ότι κάποιοι άνθρωποι νοσήσανε από κορονοϊό και από άλλα θέματα υγείας, ακόμα πιο αδύναμο ανοσοποιητικό, οπότε είναι πολύ πιο ευάλωτο. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι, και δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί ακόμη στην Ελλάδα, είναι ότι έχουμε μία συνύρπαξη του ιού της γρίπης, του κορονοϊού και του συγκητιακού ιού. Σωστά. Που είναι πολύ κοντινή έτσι σαν ιή, όχι στην ίδια ομάδα, όχι στην ίδια κατηγορία, αλλά με πάρα πολύ ίδια συμπτώματα. Και για εμάς τους κλινικούς γιατρούς, εγώ στα 20 παιδιά που έχω δει σήμερα, πιστέψτε με, είναι δύσκολο πολλές φορές να διαχωρίσω ποιο είναι τι. Γιατί όλα έχουν τέτοιες συμπτώματα. Κυρία Σονίδου, αν ανοίξετε λίγο και την κάμερα να σας βλέπουμε, θα ήταν το ιδανικό. Ναι. Το έχουμε, βέβαια. Συνεχίστε. Έχουν όλα τα παιδιά τέτοια συμπτώματα. Το βλέπουμε πιο πολύ σε παιδιά, όχι γιατί δεν αφορά στους ενήλικες. Αλλά όλα ξεκινάνε με πυρετό, με δίχα, με δύσπνοια, με καταρροή, με μυξούλες, με φλέματα. Όλα αυτά τα συμπτώματα που αυτοί τα έχουν κοινά. Βλέπετε, η δυσκολία ποια είναι, να πούμε λίγο στον κόσμο, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Βέβαια, πάμε, εννοείται. Λοιπόν, ο συγκητιακός ιός είναι επίσης ένας ιός που μοιάζει πάρα πολύ όσον αφορά τα κλινικά συμπτώματα με τον ιό της γρίπης, ο οποίος μπορεί να μας κάνει βροχιολίτιδα στα παιδιά, μπορεί να μας κάνει πνευμονία, μπορεί να μας κάνει λαιμόξα αναπνευστικού. Συνήθως, οι ήπιες μορφές μέσα σε 2 εβδομάδες υφίεται η ίωση αυτή. Όμως, κάποιος μπορεί να μεταδίδει μέχρι και 4 εβδομάδες και μπορεί αυτή η λίμωξη να παραμένει θετική στον οργανισμό μέχρι και 10 εβδομάδες. Τι γίνεται με τη γρίπη? Όταν κάποιος κολλήσει την απλή γρίπη, μπορεί να κρατήσει μία λίμωξη 1 έως 4-5 ημέρες και να ξεκινήσει και τα συμπτώματα του, να έχει αυτά τα συμπτώματα της γρίπης 1, 2, 3 μέρες πριν την λίμωξη. Στον κορονοϊό αυτό μπορεί να συμβεί 2 με 5 μέρες πριν τη λίμωξη, αλλά και για 14 μέρες να έχει συμπτώματα συνεχώς. Άρα είναι πιο βαριά λίμωξη ο κορονοϊός. Στη γρίπη μπορεί 1 μέρα πριν τα συμπτώματα κάποιος να μεταδίδει, να κολλάει τους άλλους, να τι γίνεται στα σχολεία και στις κοινότητες. Ενώ
ο κορονοϊός μπορεί να μεταδίδει τουλάχιστον για 2-3 μέρες πριν κάποιος διαγνωστεί θετικός. Για τουλάχιστον 8 μέρες όμως μετά τη λίμωξη, αυτοί οι ιοί μπορεί να παραμένουν μεταδοτικοί. Αυτοί οι ιοί μπορούν να μεταδίδονται στην κοινότητα. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Και έχουμε λοιπόν παρατηρήσει ότι μετά την πανδημία, μετά τη διετία, όχι ότι η πανδημία τελείωσε 100%, υπάρχει μια συνύπαρξη αυτών των ιών, κυρίως του ιού της γρίπης και του κορονοϊού, και τώρα μπαίνει στο παιχνίδι, να το πω έτσι, και ο συγκητηριακός. Μια συνύπαρξη που δημιουργεί σύγχυση. Και από τη στιγμή που υπάρχει προβλήματα και σύγχυση και προβληματισμό και απορίες, τι πρέπει να πράξουμε? Απευθυνόμαστε άμεσα με το πρώτο σύμπτωμα, υποθέτω, κυρία Σονίδου, στο γιατρό μας. Στο γιατρό. Βεβαίως, βεβαίως. Το πιο σημαντικό είναι να μιλήσουμε με τον γιατρό μας, γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κάθε άνθρωπος έχει το δικό του, τα δικά του θέματα και τα δικά του προβλήματα και κάθε ηλικία ξεχωριστή. Πολύ σημαντικό. Πλένουμε χέρια. Ναι. Επαφή. Όταν, θα μάθουμε και το παιδάκι. Όταν φυσάω τη μύτη, όταν φτερνίζομαι, όταν βήχω, τα σταγονίδια που μένουν στον αέρα και έτσι μεταφέρεται ο ιός, πρέπει να κρατούμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες υγιεινής. Δεν είμαστε καλά, αποφεύγουμε τις επαφές. Φοράμε μάσκα. Η μάσκα δεν την αποβάλλουμε ακόμη. Χρειάζεται η μάσκα, μας προστατεύει. Πρέπει να γίνει και να έχει γίνει, αλλά μείνει και ένα κομμάτι της ζωής μας για κάποιες λοιμώξεις. Άρα, κυρίως εστιάζουμε στο θέμα της πρόληψης της υγιεινής, της καθαριότητας, της αποφυγής επαφής με άρρωστους ανθρώπους που δεν είναι καλά και δεν είμαστε καλά. Δεν βλέπουμε τους φίλους μας, τους αγκαλιάζουμε, τους φιλάμε, προσέχουμε και προσέχουμε τα παιδιά. Και σε αυτή τη φάση αυτό πρέπει να κάνουμε. Και φυσικά εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη όταν ενδείκνεται, εμβολιαζόμαστε για τον κορονοϊό, γιατί μόνο έτσι επιβιώσαμε. Ο συγκητιακός ιός δεν έχει εμβόλιο. Οπότε προσέχουμε. Προσέχουμε. Μάλιστα. Και τα συμπτώματα και μας κατευθύνουν οι γιατροί. Μάλιστα. Κυρία Σονίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία, χαρά μας, να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Τιμή μου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.